Σας καλέσαμε σήμερα εδώ, ούτως ώστε να ενημερωθούν οι συμπατριώτες μας για τη μεγάλη επετειακή μας συναυλία της Χοροδίας Χίου, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 του μήνα στις 8 το βράδυ στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου. Η συναυλία μας αυτή είναι αφιερωμένη στο χιώτικο τραγούδι. Λεπτομέρειες θα σας πούνε κατόπιν οι καλλιτεχνικοί μας συντελεστές, η μαέστρος μας η κυρία Λυκοπάντη, ο κύριος Παλάκος, ο κύριος Πούπαλος. Εγώ θέλω να αναφερθώ στο ότι η συναυλία μας αυτή καλύπτει 3 διαφορετικές επετείους. Καλύπτει τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης του νησιού μας από τον Οθωμανικό ζυγό, τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Χοροδίας Χίου και τα 90 χρόνια μικρασιατικής μνήμης. Οι επετείοι που γιορτάζουμε, βασικά οι δύο σπουδαιότερες, είναι τα 100 χρόνια ελεύθερου χιακού βίου και τα 90 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Και επομένως, με ποιο τρόπο θα μπορούσε κανείς να τιμήσει περισσότερο αυτές τις δύο επετείους παρά μόνο καταδιόμενος στον πλούτο της, τον μεγάλο πλούτο της ελληνικής παράδοσης. Στο πρώτο λοιπόν μέρος, το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στο χιώτικο δημοτικό τραγούδι και το δεύτερο στο τραγούδι της Ινούσας, και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και το τραγούδι το μικρασιατικό, το οποίο θα το εκπροσωπήσουμε μία ομάδα 7 γυναικών από τη Νέα Ερυθρέα, που το πιο σπουδαίο τους χαρακτηριστικό είναι το ότι κατάγονται από γονείς ή παππούδες, ας πούμε, κρασιάτες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα τραγουδήσουν το μικρασιάτικο τραγούδι όχι όπως διδάσκεται, ξέρω εγώ, σε μουσικούς συλλόγους ή σε οδεία, αλλά έτσι όπως το έχουν καταγράψει στη ψυχή τους και στη μνήμη τους από τους προγόνους τους. Τώρα, ένα άλλο μεγάλο, ας πούμε, πλεονέκτημα αυτής της συναυλίας, που την κάνει και διαφορετική από τις άλλες, είναι ότι θα παρουσιαστούν δύο αστέρια που εκπροσωπούν τη λαϊκή παράδοση στοιχείο. Αστέρια γιατί τα λέω, διότι φέρνουν ακριβώς, όπως και οι γυναίκες της Ερυθρέας, φέρνουν μέσα τους το τραγούδι το δημοτικό της Χίου και των Ινουσών, αυτιασίδωτο, έτσι ατόφιο, αμυγές, αυθεντικό. Είναι η κυρία Μαριάνθη Αλμυρούδη από τα Μεστά και είναι ο κύριος Παντελής Έρωτας από τις Ινούσες. Να δούμε σε ποιο σημείο τώρα έγκυται το διαφορετικό αυτής της συναυλίας από άλλες ομοειδείς συναυλίες. Θα μου επιτρέψει ο καλός μας συνεργάτης ο Γιώργος Παυλάκος. Τα τελευταία χρόνια είμαστε πια αυτοκόλλητοι σχεδόν, και αυτοκόλλητοι, δεν έχει σχεδόν, είμαστε στενότατοι συνεργάτες, ό,τι κάνουμε το κάνουμε μαζί. Και αυτό που χαιρόμαστε όλοι σε αυτή τη συναυλία είναι ότι τα δημοτικά αυτά τα τραγούδια τα προσεγγίσαμε με μια πιο, ας το πω, σύγχρονη ματιά. Δηλαδή θέλουμε να δείξουμε ότι το δημοτικό τραγούδι είναι μια ακένωτη πηγή έμπνευσης για όσους συνθέτες έχουν τα κότσια και τις ικανότητες και την έμπνευση, τη φαντασία και τη μεγαλοσύνη να τα πλησιάζουν, σεβόμενοι φυσικά την προσωπικότητά τους, αλλά και δίνοντάς τους και κάτι πιο δροσερό, κάτι πιο σύγχρονο. Δεν είναι απολύθωμα η δημοτική μας μουσική. Αυτό το πέτυχε με τον καλύτερο τρόπο, το λέω ανεπιφύλακτα, θα το ακούσετε κι εσείς όσοι... Είμαι πάρα πολύ σίγουρη για αυτό που λέω. Θα το νιώσετε, θα το αισθανθείτε όσοι μας παρακολουθήσετε στο Ομήριο. Τώρα, ο άλλος συντελεστής μεγάλης επιτυχίας αυτής της συνεργασίας μας είναι η αδερφή Πούπαλη. Είναι γνωστή σε όλους, διότι είναι αυτοί που κατά κύριο λόγο συντηρούν την παράδοση στοιχείο και τη συντηρούν και με γνώση και με μεράκι και με ανιδιοτέλεια και με πολύ κόπο και μόχθο και ακούραστη. Δηλαδή είναι απίστευτο το πώς οι άνθρωποι αυτοί, όσα και έχουν συνεργαστεί μαζί τους, δεν έχουν φυστεί ωρών ατέλειωτων δουλειάς, δημιουργίας, προβών κτλ. Και αυτούς λοιπόν τους ευχαριστούμε, όπως ευχαριστούμε και τον Γιώργο. Έχω τελείως, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι η αλήθεια. Αυτά τα όργανα, γιατί...
Πάντα σας τα λέω. Ξέρετε γι' αυτό και συνεργαζόμαστε τόσες φορές. Εγώ τι να σας πω, εντάξει, έχουμε χρόνια εδώ στη Χίου. Τώρα ήρθε η στιγμή να ασχοληθούμε και με το δημοτικό τραγούδι της Χίου. Ελπίζω να κάνουμε καλά. Οι καιροί είναι που το επιβάλλουν έτσι κι αλλιώς. Όπου υπάρχει έτσι μεγάλη δύναμη και ουσία και αυτά, βουτάμε μέσα στην παράδοση και βγαίνουμε και πλούσιοι. Και βγαίνουμε, ναι, και πιο πλούσιοι και εντάξει, πιο και μας οδηγεί. Η συνεργασία μας ξεκίνησε με την Ελευθερία που από καιρό λέγαμε τι θα κάνουμε στην συναυλία αυτή. Εντάξει, είπαμε να ασχοληθούμε με το δημοτικό τραγούδι. Μετά με το Σταμάτη το Βούπαλο και με τον Μαρκέλο, ας πούμε, που είναι χιώτες και στην ουσία κουβαλάνε και την ευθύνη εδώ της παράδοσης της Χίου με κατά κάποιο τρόπο και όχι μόνο, γιατί έχουν κάνει και έρευνα, έχουν κάνει και μελέτη, μια μελέτη πάνω στο χιώτικο δημοτικό τραγούδι, και σιγά σιγά μας βοήθησαν, μας έδωσαν υλικό και αυτό το υλικό το δουλέψαμε έτσι με μια φρέσκια ματιά, προσαρμόσαμε στη χοροδία. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Τι άλλο να σας πω, η άλλη μουσική φυσικά είναι, θέλαμε να είναι μουσικοί χιώτες, είναι ο Σωκράτης ο Γανιάρης στα κρουστά, η Λαμπρινή Κάμπουρα στο Κανονάκι και ο Νίκος ο Παραουλάκης, δεν είναι χιώτης αλλά δεν ξέρω, μπορεί να γίνει και αυτός. Παίζει νέοι, δεν ξέρουμε από συνεργασίες που έχει κάνει διάφορες. Και τι άλλο να σας πω. Είπες και αυτό ότι σκεπτόμαστε που ήταν δική σου ιδέα αυτή. Φυσικά οι συνεργασίες τώρα της χοροδίας, οι συνεργασίες που ξεκίνησαν, γι' αυτό έχουμε καλέσει ας πούμε, και τις κυρίες από τη Νέα Ερυθρέα, μαζί με τον Θοδωρή τον Κοντάρα, έχουν το σύλλογο, δεν θα σταματήσουν εδώ. Σκεφτόμαστε να καλούμε διάφορους ανθρώπους γύρω από το θεματικό υλικό αυτό, γύρω από το δημοτικό τραγούδι και αυτά, και από τη Μικρασία, ξέρω εγώ, από τη Μυτιλίνη, σκεφτόμαστε τριγύρω να ξεκινήσει μια συνεργασία γενικότερη με κυρίως θέμα το δημοτικό τραγούδι. Την παραδοσιακό. Και μια άλλη άποψη. Μια άλλη άποψη, έτσι. Και ένα. Ναι, και από μια άλλη άποψη πάνω στην παραδοσιακή μουσική. Ένα χτίσιμο, ας πούμε, της παραδοσιακής μουσικής. Ναι, αλλά από ό,τι ξέρουμε και εσείς χρόνια δουλεύετε πάνω στο παραδοσιακό τραγούδι, στην παράδοση και ετοιμάζετε και CD, ετοιμάζετε και κάποιες συνεργασίες που κάνετε. Κάτι ετοιμάζουμε. Αυτό είναι κρυφό, δεν ξέρω. Ακόμα είναι στα σκαριά. Πάντως και εμείς δεν, με την έρευνα που κάναμε και εμείς και μέσα με τη βοήθεια των παιδιών δηλαδή, βρέθηκε και πάρα πολύ ένα σπουδαίο υλικό που είναι φοβερά διαμάντια. Δηλαδή μπορεί να σας πει και Ελευθερία 1, ας πούμε, το όσο καυκόμουν. Το όσο καυκόμουν και λέγαμε. Και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θέλουμε να τα κάνουμε δίσκο, να κάνουμε μέσα συνεργασία με κάποιους ανθρώπους και αυτό να προχωρήσει δισκογραφικά δηλαδή και να μην σταματήσει. Ένα παράδειγμα. Είναι τόσο κρίμα δηλαδή που το δημοτικό τραγούδι το έχει στο μυαλό της ο νέος, το έχει στο μυαλό του η νέα γενιά, σαν κάτι έτσι παροχημένο, αδιάφορο, αφυδατωμένο, συντηρητικό. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δηλαδή δεν έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό, τελευταίους μήνες που ασχολιώθηκα πάρα πολύ έτσι, με το χιώτικο, ιδιαίτερα δημοτικό, δεν έχω διαβάσει πιο συμπυκνωμένη τέχνη υψηστο επίπεδου. Μέσα σε 8 στίχους, παραδείγματος χάρη στον Τρύπατο, που το ξέρουν όλοι, μέσα σε 8 στίχους συνοψίζεται η ζωή τριών προσώπων. Της μάνας, της κόρης και του πεθαμένου συζύγου. Δηλαδή είναι απίστευτο. Αυτά τα δημοτικά τραγούδια, δηλαδή, αν τα είχαν μελετήσει οι σύγχρονοι νεοέλληνες συγγραφείς, δεν θα γράφαν αυτά τα τούβλα, τα απεχθή, συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό, των 500, 700 και 1000 σελίδων. Δηλαδή, απορώ με την τέτοια αλαζονία που για δεν έχει πουθενά. Για το όσο καυκόμουν. Ναι, γιατί θεωρώ ότι είναι αλαζονικό. Δηλαδή, σε 700 σελίδες, 500 σελίδες, 800 μπορείς να τα υπολογίσεις έτσι όλα τα πράγματα ώστε να μην ξεφύγουν από τον έλεγχό σου, να μην αρχίσει να κάνει κοιλιά και εδώ και εκεί και παρακεί. Έγραψε και ο Ελίτης, έγραψε και ο Παπαδιαμάντης, έγραψε και ο Καβάλης, έγραψαν τέτοια ποσότητα για όνομα του Θεού. Δηλαδή, κατακλυζόμαστε από σκουπίδια. Και εμείς πρέπει να είμαστε αποδέκτες για να είμαστε ενημερωμένοι και δήθεν, κατά κάποιο τρόπο, στην ελληνική λογοτεχνική παραγωγή. Πρέπει να γίνουμε αποδέκτες όλων αυτών των σκουπιδιών. Έλεος. Πες μας το θέμα που εμένα μου θυμίζει και εντελώς αρχαιοελληνικό θέμα. Α, τόσο καθόμουν εκεί, λέγα. Ο στίχος είναι απίστευτος.
αυτό το τραγούδι πρέπει να γίνει και την εποχή που ήταν οι επιδρομές των Σαρακινών στη Χίο. Μια κοπελίτσα, έτσι μια χωριατοπούλα να το πω έτσι, ερωτεύτηκε έναν αλόθρησκο, απίστευτο σαν θέμα δημοτικού τραγουδιού. Και ακούτε τι λέει. «Όσο καυκόμουν κύλεγα, μαύρος μη με φιλήσει, τόσον η αυγή με πλάνεψε και φίλησέ με ο μαύρος. Μάγια του μαύρου το φιλί. Πέραμα θα περάσω, πέραμα και αντιπέραμα, ίσως και το ξεχάσω. Να πάω να βρω τη μάνα του να την καλορωτήσω. Ιντάτρωγε στον κάστριν της και μύριζαν ο γιος της. Ροδάτρωγε το ταχυνόν, μήλα το μεσημέρι και ύστερα από μεσήμερα των κρίνων των αφράτων και έκαμε των χρυσών υγιών των μοσχομυροδάτων. Δεν είναι αριστούργημα αυτό το πράγμα». Τέτοιο υλικό λοιπόν έχει βρεθεί και άλλο, ναι. Είναι, ναι, δημοτικό της Βολισσού, της περιοχής της Βολισσού. Και δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ, έτσι δεν είναι στα μάτια. Εδώ δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ. Ναι, όχι, όχι. Δεν τραγουδιέται δηλαδή Εβραίος. Μόνο στην Βολισσό το τραγουδάνε. Επίσης να πω, υπάρχει και ένα τραγούδι. Θα ενοχλούσε. Το τραγουδάνε στην Βολισσό. Όχι, θα ενοχλούσε. Το θέμα, το θέμα. Ναι, το θέμα, σωστό. Σωστό κι αυτό. Θα μιλήσουμε, θα ενοχλούσε. Σωστό, σωστό. Το σχολείο δεν λέγεται τώρα. Δεν λεγόταν στα δικά. Σωστό. Επίσης υπάρχουν δύο ανέκδοτα τραγούδια τα οποία δεν έχουν καταγραφεί, έτσι. Είναι ένα από τα καργάμιλα του γάμου. Του γάμου, ναι. Έτσι. Πολύ και ένα, ένας οδετός. Οδετός που είναι σε καταγραφή της μητέρας. Ναι, μας το τραγουδούσαν στα νενιτούρια αυτόν τον οδετό και δεν έχουν καταγραφεί. Και ποτέ, πέρα από αυτό το υλικό έχει βρεθεί και άλλο υλικό πάρα πολύ, δηλαδή και από τη Βολισσό και από τα Μεστά και αυτά που αργότερα εμείς θα επανέλθουμε. Δεν σταματάμε δηλαδή εδώ, γιατί τώρα όλο είναι τεράστιο το θέμα. Και πίεζε και η συναυλία και δεν είχαμε το χρόνο, αλλά μετά σε βάθος χρόνου θα ασχοληθούμε. Δηλαδή θέλουμε να πούμε και άλλο ένα πράγμα για αυτή τη συναυλία, ότι θα ακουστούν, κάναμε προσπάθεια να ακουστούν τραγούδια που δεν είναι πολύ φορεμένα, ας το πω έτσι. Υπάρχει κάποια τροπική, κάποιο όνειρο ίσως για να βγείτε εκτός Χίου? Ναι, έχουμε κάνει πρόταση, ναι, στην περιφέρεια. Και εκτός από αυτό θέλουμε να ηχογραφήσουμε κάποια στιγμή αυτή τη δουλειά. Ναι, πέραν από την ηχογράφηση, μιλάω για εμφανίσεις. Ναι, εμφανίσεις, να σου πω, Γιώργο μου, έχουμε κάνει πρόταση στην περιφέρεια Μυτιλίνης, διότι θέλουμε να δουλέψουμε με κύριο κορμό το υλικό αυτής της συναυλίας, σε σχέση τώρα πια όχι με τις Συνούσες, αλλά με τη Μυτιλίνη. Επειδή και εκεί υπάρχουν εξαιρετική μουσική. Βόρειο. Ναι. Και συγγένειες. Και ακριβώς έχουμε και συγγένεια. Και η Μυτιλίνη σχετίζεται επίσης με τη Μικρασία. Έχουμε κάνει επίσης, στο νου μας είναι να το μεταφέρουμε στις Συνούσες, οι οποίες έχουν ήδη εκφράσει επιθυμία, και ίσως μέσω των Ινουσών να πάει και στην Αθήνα. Αν βοηθήσει και η περιφέρεια, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε.